και θα ήθελα με πάρα πολύ λίγα λόγια να σας πω ποια είναι η αλήθεια για τη σημερινή πολιτική κατάσταση τώρα. Γιατί πολλά ακούγονται σε κανάλια, σε τηλεοράσεις, σε δημοσκοπήσεις. Η αλήθεια όμως είναι μία και μάλλον πολλοί Έλληνες την έχουν αντιληφθεί. Τυχαίνει να έρθουν χθες την κεντρική προεκλογική ενδεχομένως συγκέντρωση που έκανε η Χρυσή Αυγή στην Αθήνα. Όλα τα κανάλια, όχι της Ελλάδος, παπεμπούν, όλα τα κανάλια του κόσμου είχαν έρθει από Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία και Ευρώπη. Είχαν έρθει κάτι Ευρωπαίοι ρεπόρτερ και του ρωτάω, ρε παιδιά, λέω, τι μας έρθει τώρα εδώ πέρα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που μας δίνουν αυτοί οι πουλημένοι δημοσκόποι λένε 11-12%. Ποια διάξια να έρθεστε και μου απαντήσανε ρητά. Όχι, δεν είναι αυτά τα πέντε, αλλά δηλαδή είναι αυτά που βάζετε εσείς στην ιστοσελίδα σας. Η Χρυσή Αυγή είναι πάνω από 20%, που έχετε καταλάβει όλα. Ο Κωνσάκης Αραμαλής, αυτός που στο όνειρό του μια φορά εκεί ανάμεσα σε τσατσίλια και σε κοψίλια στην ταπέρα του Βαλιαχτάρη είχε πει ότι θα πολεμούσε τους καρατζίδες και τελικά το μόνο που έκανε ήταν να σηκωθεί να φύγει όταν του έβαλαν χέρι οι Αμερικανοί. Είπε λοιπόν πες κάτι πολύ σωστό, δεν ξέρω αν το ακούσατε, στην εφημερίδα του Χατζη Νικολάου το δήλωσε. Πού πας ρε Σαμαράκα εκλογές, έχεις 18 βουλευτές της Χρυσής Αυγής και κάνουμε τέτοιο χαμό. Άμα πούνε τώρα 40 και βάλε, πώς θα καταφέρουμε να τους όλους αυτούς τους κρατικοδίαιους που κάνουν επανάσταση μέσα από κρατικά πλοία. Με πληρωμένο φόρο, με ένα τηλέφωνο από κράτος, το οποίο θέλουν να πολεμήσουν. Εφού αναφέρθηκε σε όλους αυτούς, εγώ οφείλω να τους ευχαριστήσω. Διότι, αν θυμάσαι καλά, όλα τα προηγούμενα χρόνια που κάναμε συγκεντρώσεις χιλιάδων εθνικιστών και όλα τα τσοτοκάλαρα τις έθαμαν και δεν έλεγαν τίποτα, ερχόντουσαν μερικοί αναρχικοί, εισπράτανε μερικές κλωτσιές, εμφανιζόταν το θέμα στα μέσα ενημέρωσης, έλεγε πολιτικός λαός ότι υπάρχει έξω στον δρόμο δυναμική εθνικιστική νεολαία. Αυτή την προβολή που είχαμε τη χρωστάμε στους αναρχικούς εντός αγωγικών και αυτό το λέω εντολές και αποφάσεις εις βάρος των παράγων καταλήψεων και η αστυνομία να μην κάνει απολύτως τίποτα. Εδώ υπάρχουν επίοδοι, εδώ υπάρχει παρτίσμα της παράγωνας καθήκοντος και εδώ υπάρχει το πληροφό που θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να τιμωρηθούν οι επίοδοι αυτοί. Γιατί δεν γίνεται από τη μία οι δίθεν αντιεξουσιαστές να είναι τα καλά παιδιά και να μην τους ενοχλεί κανείς και από την άλλη κάθε εβδομάδα να έρχεται στη Βουλή έτοιμα για άρθρα σημεία βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τώρα δεν είναι τι επιτέλους από το έργο. Μου ήρθε τώρα, πήγα στο γραφείο στη Βουλή και βλέπω κι άλλο έτοιμα για άρθρα σημεία, επειδή είπα πει σε ένα αστυνομικό στην Κρήτη, και το είχαν κάνει και θέματα κανάλια, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Επειδή είχαν έρθει αναρχικές πάρα νοσήματα πολιτών και βγήκαν και τους είπαν ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σε έναν όρθιο και κατηγορούν τώρα για εξήγηση και απειλή. Και θεωρούν ότι με αυτή την ποινικοποίηση θα σταματήσει ο εθνικιστικός αγώνας της Αυγής. Ούτε θα πρέπει να λάβει όνειρα. Και μιας και μιλάμε για αύξηση ασυλίας, έχω να πω κάτι που δεν το είπα να κάνω, γιατί ήταν απεργία την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα κάνει εγώ μια μήνυση σε κάποιες κυρίες που είχαμε ένα επεισόδιο σε κάποιο τηλεοπτικό στούντιο. Και σαν πολίτης, αναγκάστηκα και τους έκανα μήνυση, γιατί και μειώνω όλος ο ελληνικό λαός και ποιοι προσέβαλαν, μάλλον ποιες προσέβαλαν πρώτες, ποιες προκάλεσαν, ποιες τολμήσαν και σηκώσαν τα χεράκια τους. Σαν πολίτης λοιπόν έκανα μήνυση. Βάλτε πήγε να κατηγορούμενες, η απόφαση ήταν δεδομένη κατά δικαστική. Όταν όμως είσαι βουλευτής του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει βουλή για να σταματήσει. Βουλευτές της νέας δημοκρατίας για να μην συμβεί η άρση ασυλίας. Όταν είχε έρθει το αίτημα για την δική μου άρση, 99% των βουλευτών ψήφισαν αναπλήρωση. Τώρα, 99% των βουλευτών ψήφισαν υπέρ της Κανέλη και της Δούρου.